Ξη αφήξεις φαίνεται να είναι το λογοπαίγνιο που ταιριάζει αναφορικά με τη νέα καθυστέρηση της Μόσχας στην υλοποίηση της συνδικης παραγγελιας παραγγελίας αντιεροπορικών συστημάτων S400. Αναφορές από ενδικέ πηγές κάνουν λόγο ότι η Ρωσία δεν θα είναι σε θέση να παραδώσει τα δύο αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα SA-21 Growler όπως είχε προγραμματιστεί το 2024, ενώ το τελευταίο ζεύγος αυτού του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, γνωστό και ως S-400 Triumph, θα παραδοθεί στην Ινδία το 3ο τρίμηνο του 2026 μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Η τρέχουσα σύγκρουση μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία φαίνεται να είναι η πηγή τη καθυστέρηση τη παραγωγή, αν και η Μόσχα δεν έχει ακόμη σχολιάσει αυτού του ισχυρισμού. Η παραγγελία αποτελούνταν από πέντε μονάδε των ισχυρών αντιπυραυλικών συστημάτων S400 Triumph, γνωστά για τι ικανότητέ του στην αντιμετώπιση αεροπορικών επιδρομών, συμπεριλαμβανομένων αυτών από βαλιστικού πυράβλου και αεροσκάφη Stealth. Η οικονομικά, η συμφωνία περιλάμβανε την καταβολή από την Ινδία 5,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Ρωσία. Αυτή η τεράστια επένδυση χρησιμεύσε για να υπογραμμίσει τη δέσμευση της Ινδίας να ενισχύσει το αμυντικό της δυναμικό και να διατηρήσει τη στρατηγική της συμμαχία με τη Ρωσία. Πήγες αναφέρουν ότι η Ινδία εργάζεται επί του παρόντος σε ένα νέο σύστημα για την αντικατάσταση του S-400, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε λίγα χρόνια. Η Ινδία έχει δεσμευθεί για συνεργασία και προμήθεια εξαρτημάτων από τη Ρωσία για πολλές πλατφόρμες όπως ελικοπτέρων MI-17, μαχητικών αεροσκαφών MiG-29 και Σουκόι 30 SMI καθώς και μεταγωγικών αεροσκαφών εγγραφών AN32L76 και Illusion 78. Ωστόσο, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου και των μοιριάδων περιορισμών παραγωγή στην Ινδία, δεν είναι βέβαιο πότε θα είναι διαθέσιμα αυτά τα τόσο απαραίτητα ανταλλακτικά. Ωστόσο, η προβλεπόμενη αναστολή στην παράδοση των S400 για τα επόμενα δύο χρόνια μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία που περίμενε η Ινδία, δηλαδή τη μεταφορά τεχνολογία από τη Μόσχα, επιτρέποντα την εγχώρια συναρμολόγηση υποσυστήματο και εξαρτημάτων. Σε έναν πόλεμο, εκείνο που πεθαίνει πρώτη είναι η αλήθεια. Αυτό φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση τη ρωσική αμυντική βιομηχανία και τα όσα γράφονται κατά καιρού από ρωσικά μέσα μαζική ενημέρωση, επιχειρώντα να μα πείσουν για τι υποτιθέμενε τεράστιε δυνατότητέ τη. Από το παράδειγμα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι για τη Ρωσία και τι δυνατότητέ τη αμυντική βιομηχανία τη, αποτελεί όχι μόνο η αναβολή κατά δύο χρόνια τη παράδοση των δύο αντιεροπορικών συστημάτων S400 στην Ινδία, που προαναφέραμε, αλλά και η ενίσχυσή τη από Ιράν και τη Βόρεια Κορέα με πληθώρα ντρόν και βλημάτων πυροβολικού. Τελικά για τη Ρωσία ισχύει αυτό που είχε πει ο Τσόρτσιλ, ότι δεν είναι τόσο δυνατή όσο θέλει να δείχνει, αλλά ούτε τόσο αδύναμη όπως θα θέλαμε να είναι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.